Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και θέμα. Θα δούμε ένα μεγάλο θέμα των ημερών, όπου δεν είναι άλλο από τους πνιγμούς στη χώρα μας. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε φτάσει τους 50. Σε μια χώρα, ρε παιδί μου, που έτσι είμαστε εξοικειωμένοι με το νερό, έτσι. Ναι. Έχουμε πολλούς. Μεγάλη εκτογραμμή. Έχουμε και τουρίστες οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις τους, και Έλληνες όμως. Θα πάμε να τα δούμε όλα. Θα συνδεθούμε με την Σαντορίνη για να δούμε τον Διευθυντή της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Ο οποίος είναι εν πλώ. Καλημέρα, κύριε Γιοβανίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, Σαντορίνη, εν πλώ, όπως είπατε. Πού σας βρίσκουμε, σε ποια παραλία? Σαντορίνη, είμαι έξω από τη Βλιχάδα, λίγο πριν τον Περίπολο και την Περίσσα. Εντάξει. Ωραία. Τι μας λέτε τώρα και στους δύο. Θα δούμε και το Φάλι Καραμπατσάκι, που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο, μαζί με την κυρία Τζένι Κατσαρού, που είναι ναυαγοσώστρια. Καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ναι. Καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στα βαριά. Παρακαλώ. Καλημέρα. Πώς η κυρία Κατσαρού, που είναι σύζυγος του κυρίου Γιοβανίδη, είναι εδώ στην Αττική και ο κύριος Γιοβανίδης στη Σαντορίνη? Γιατί χωριστήκατε? Για να απλώσουμε την ασφάλεια. Γιατί το αγόρι μου πρέπει να κάνει διακοπές. Αυτή ήταν καταγγελία. Πρόσεξε. Ο άντρας είχε κατευθείαν τη δικαιολογία για να απλώσουμε την ασφάλεια σε όλες τις παραλίες. Και απαντάει σύζυγος, γιατί το αγόρι μου θέλει να κάνει διακοπές. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι συνδυάζεται. Διακοπές δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Τουλάχιστον έχει αλλάξει εικόνες. Ναι. Είναι σε ένα υπέροχο μέρος. Ναι. Έτσι, βλέπει καθημερινά κόσμο. Εγώ είμαι πίσω στο γραφείο, η υποστήριξη. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε και μόνοι σας να κρίνετε τελικά ποιος δουλεύει και ποιος περνάει πιο όμορφα. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο πια, δεν το συζητάμε. Έτσι. Έπρεπε να αλλάξει η ροή. Όχι ότι δεν δουλεύει, ποιος περνάει πιο όμορφα, είπε. Όχι πως δεν δουλεύει. Σωστό. Πιο όμορφα. Σωστό είναι αυτό που λέει. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια, δεν το βλέπει. Κυρία Κατσαρού, ακόμα και σε σκάφος ανέβηκε και να δείξει ότι δουλεύει ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Αλίμονο. Ξέρετε τι. Εγώ ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι με δέσμευσε 25 χρόνια πριν. Με κλείδωσε και τελικά έμεινα εδώ πέρα πίσω. Ωραίο είναι αυτό. Καταγγελία ήταν. Ανανεώνεται και η σχέση, έτσι δεν είναι? Κάτσε, γιατί δηλαδή, κυρία Κατσάρου, να μείνει Σαντορίνη, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Γιατί έχει. Ήταν νομίζω πριν δύο χρόνια. Αλλάξαμε ρόλο. Η Αθήνα είναι υπέροχη το καλοκαίρι. Α, μπράβο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και θα ήταν πιο υπέροχη ακόμα, αν δυστυχώς δεν είχαμε όλα αυτά τα περιστατικά, κυρία Κατσάρου. Βλέπουμε ότι έχουμε 52 συμπολίτες μας όπου έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 15 ημέρες στη θάλασσα. Χρήσα να το μεταφράσουμε και αλλιώς. Έχουμε 4 θανάτους κάθε ημέρα σε μια χώρα δυστυχώς με τόσες παραλίες που όλοι ξέρουμε μπάνιο ή το ξεχάσαμε. Τι έχει γίνει? Ελπίζω να βγω ψεύθρα, αλλά θεωρώ ότι θα αυξηθεί ο αριθμός στις επόμενες ημέρες. Γιατί? Δυστυχώς ακολουθεί άσχημη ζέστη, το ξέρετε όλοι, έχει δοθεί ήδη εντολή. Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα βγει έξω στην παραλία. Δυστυχώς θα βγει τις ώρες που έχουμε την υψηλή θερμοκρασία, συνήθως το μεσημέρι. Οι περισσότεροι είναι κάτω από φαρμακευτική αγωγή. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο πνιγμός επέρχεται μετά από λιποθυμία στη θάλασσα. Δεν είναι γιατί κάποιος απλά δεν ξέρει να κολυμπάει. Είναι γιατί παίρνει φάρμακα, είναι γιατί ο ήλιος χτυπάει κατά κούτελα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε όλοι. Με αποτέλεσμα λιποθυμάνε, δεν προλαβαίνουν να φωνάξουν και πνίγονται. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί όντως δεν είναι ξαφνικά ξεχάσαμε το μπάνιο, είναι άλλοι παράγοντες. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γιοβανίδη όμως, να δούμε γιατί δεν έχουμε, τι πάει στραβά στην Ελλάδα και δεν έχουμε σε όλες τις ή στις μεγάλες παραλίες ναυαγοσώστες. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας να μπουν ναυαγοσώστες σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε το 86% της χώρας, το πολυσύχναστο των παραλίων, οι οποίες συνεχώς και αυτές αυξάνονται. Γιατί έχουμε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η νομοθεσία είναι καινούργια και εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα και έχει μεγάλη επιτυχία. Το 86% δεν είναι μικρό το νούμερο. Ναι. Και πρέπει όμως να παροτρύνουμε και τα νέα τα παιδιά, δηλαδή όποιος είναι πάνω από 18 χρόνια, να γίνει ναυαγοσώστες. Οι γονείς να στείλουν τα παιδιά να γίνουν ναυαγοσώστες, γιατί όλο αυτό θέλει. Ναι, εντάξει, μέχρι να γίνουν όμως εδώ έχουμε. Εγώ να σας πω κάτι. Για παράδειγμα, εγώ μπάνιο κάνω λίγο παρακάτω από εσάς εκεί στον Άι Γιώργη. Είναι μια τεράστια εκτογραμμή. Έτσι δεν είναι? Μια πολύ πολύ μεγάλη παραλία.
έχει να παγωσώσει. Στην Σαντορίνη, αυτή τη Σαντορίνη, να φανταστείτε την παραλία, παίρνει σαν περίβολο Αγιώρης, που είναι μια ενιαία παραλία. Αυτό λέει. Έχουμε 9 πύργους. Δηλαδή το έχουμε τελείω γεμίσει. Επάνω στο Καμάρι έχουμε 4 πύργους. Που σημαίνει εδώ η Σαντορίνη έχει άριστη ναυαγωγική κάλυψη. Έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμο Θήρα έχει καλύψει όλε τι ανάγκε του νησιού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και η ναυαρχίδα του τουρισμού. Εδώ είναι η διαφήμιση χώρα μα. Εδώ είναι το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή παγκόσμιο προορισμό. Δεν είναι για τυχαία περιοχή. Κύριε Γιοβανίδη, αυτό που έχει περιοχή. Αλλάξει πια στη χώρα μα και βλέπουμε ότι φέτο έχουμε τόσο πολλά περιστατικά σε τόσο λίγε ημέρε. Έχει αλλάξει συμπεριφορά. Τι έχει αλλάξει. Τρώμε και βουτάμε. Τι γίνεται, περιεκτιμούμε τι δυνάμει του Μπράβο. Αλλά τα στατιστικά, κάθε χρόνο τα ίδια στοιχεία έχουμε. Πάνω κάτω οι ίδιοι πνιγμοί είναι. Δεν έχει κάποια αύξηση φέτο. Απέναντί, άμα δούμε σε βάθο στατιστική, έχει μείωση. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξαλείψουμε. Πρέπει να το πιέσουμε να μειωθεί προς τα κάτω. Από τη μεριά της πολιτείας υπάρχουν ναυαγωσώσεις. Από τη μεριά των πολιτών όμως δεν έχει αλλάξει η παιδεία. Δεν έχει αλλάξει η πειθαρχία. Δεν έχει αλλάξει η τήρηση των κανόνων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς στην τρίτη ηλικία. Όταν κάθε χρόνο φωνάζουμε ότι δεν κολυμπάμε μόνοι μας. Όταν φωνάζουμε ότι δεν πηγαίνουμε πολύ πρωί στην παραλία χωρίς κάποιος να είναι μαζί μας. Όταν φωνάζουμε και λέμε δεν παίρνουμε φαγωμένοι μέσα στο νερό, τα φωνάζουμε και λέμε δεν παίρνω κάτι, είναι πήρε αλκοόλ, δεν βουτάμε σε φωλάκια άγνωστα νερά, η επιτήρηση των γονιών. Ξέρετε, η δεύτερη οικιακή ομάδα είναι τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι τα παιδιά, τα μικρά, κάνουν παιδικό, ο παιδικός φημός είναι πάντα σιωπηλός. Και αυτό μπορεί να φέρει μια απίστευτη... Μια απίστευτη κατάσταση κινδύνου το να πνιγούν τα μικρά τα παιδιά, κάτι το οποίο καταγράφεται τις στατιστικές. Οι στατιστικές το δείχνουν αυτό το πράγμα. Έχουν πάρα πολύ μικρά παιδιά. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το μπρατσάκι. Δεν θεωρείται μέσο επίπλευσης. Να παρέχει ασφάλεια. Σωστό. Το μπρατσάκι είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε ολόκληρο αφιέρωμα σε αυτό. Ολόκληρο αφιέρωμα. Κύριε Γιοβανίδη. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κατσαρού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γιοβανίδη, πιείτε ένα ποτό για μας στον πύργο. Αν δείτε στον πύργο, πιείτε ένα ποτάκι εκεί το βράδυ, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Πιούμε ποτό, αλλά μετά τις 6 που σχολάμε... Βέβαια, εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάντα υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση. Καταλάβατε τι κάνει εκεί ο κύριος. Έτσι, τώρα ξεδιπλώνετε σιγά-σιγά. Για δουλειά το λέει ο άνθρωπος. Για το παράπονό μου. Όλα ανοιχτά και πρόσκληση ανοιχτή για όλους σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, φιλιά.